Πόσο μεγάλη την έχει ο Geralt of Rivia? Την έχει τόσο according to your Witcher, o Valley of Plenty. Μαζί μου όπως πάντα, Μάνος Βέζος. Hello. Λεβόνα Βακιάν. Hello. Ιησούς Χριστός. Γεια σας. Ήθελα να το κάνω σε κάποιο επεισόδιο. Δεν μπορώ να φανταστεί πόσα επεισόδια σκεφτόμαστε αυτή τη μαλακία. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την πάρα πολύ γνωστή και επιτυχημένη σειρά του Netflix, ονόματι Witcher. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά όμως που η τηλεόραση ή οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί το Netflix τέλος πάντων προσπάθησε να φτιάξει μία σειρά για τα βιβλία, τα μυθιστορήματα του Αντρέ Σαρκόφσκι. Σαρκόφσκι. Σαπκόφσκι. Σαπκόφσκι. Ναι. Από το σαπάκι, αυτό να σκέφτεσαι. Αυτό σκέφτομαι και γι' αυτό δυσκολεύομαι να το πω έτσι. Δηλαδή προσπαθώ να το τζάρω. Ρε φίλε, σαν το όνομα του, πώς το λένε, του πρωταγωνιστή του Καβίλ. Να σε βάλω κάτι να σου δείξω ένα Καβίλ. Ναι. Πάει μόνο το ρε φίλε, δεν... Επίσης με δύο Καβίλ ενώνες δύο κομμάτια ξύλο. What? Καβίλιες. Λοιπόν, τα βράδια τι κάνεις, φτιάχνεις απλά στο IKEA εκεί πέρα που δεν... Τι λέγαμε? Λέγαμε ότι πάει για crash and burn αυτό το επεισόδιο, με περηφάνεια όμως. Κανονικά. Δεν πειράζει, το σημαντικό είναι ότι όλοι είμαστε μία κάβυλα, μια. Λοιπόν, υπήρχε μία σειρά όμως η οποία λεγόταν The Hexer, η μετάφραση, η οποία ήταν πολεμικής παραγωγής. Μετάφραση ήταν το Hexer. Ναι, ή αλλιώς κάποιο καθαρτικό έτσι όπως το πες. Hexer! Το original πώς ήταν δηλαδή εκείνη η μετάφραση στο Hexer? Τι να σου πω ρε φίλε, τα μόνα πολωνικά που μιλάω είναι τα κλασικά που μιλάμε στο Λολόλι. Θεωρείται αρκετά spot on πάντως μετάφραση, ενοιολογικά δηλαδή, δεν είναι άκυρο αυτό. Το οποίο πόσο άκυρο να είναι, μιλάμε και για πολωνική παραγωγή, βασμένη σε πολωνικά μυθιστορήματα. Ναι, δηλαδή ίσως αυτοί το έχουν πετύχει σωστά και εμείς έχουμε τη λάθος μετάφραση. Δηλαδή, και πάλι αν το σκεφτείς, Witcher δεν είναι ο γητευτής που μεταφράζεται στα ελληνικά. Γιατί το Hexer τι είναι, τι θα πει? Hex είναι ουσιαστικά ένα μαγικό spell το οποίο κάνεις. Και αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι ο Geralt. Γιατί Butler. Μην πούμε τώρα, Ναι, δεν ήταν η πρώτη φορά, παρόλα αυτά με τόση επιτυχία και με τόσο μεγάλο budget. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Αυτό που ξέρουμε σήμερα σαν η σειρά The Witcher ήταν αρχικά φτιαγμένο για να είναι μία ταινία. Το θέμα όμως είναι ότι ένας καλός άνθρωπος, που θα διαβάσω το όνομά του γιατί θα καταλάβεις, η Kelly Lubenbiel, εκεί είμαι 100% σίγουρος ότι το έχω πει λάθος, έχω φάει μερικά σύμφωνα, είναι χιλιάδες εκεί πέρα μέσα, δεν φαντάζεσαι. Η πραγματική διασκέδαση είναι με το όνομα της showrunner, που είναι και writer. Το επώνυμο θα πω, γιατί εκεί είναι όλη η χαριτωμένια. Hislips. Not my fault. Ρε φίλε, πάει το Netflix και λέει λοιπόν, χρειαζόμαστε να φτιάξουμε μια σειρά που όλοι να έχουν τα χειρότερα επώνυμα. Και αυτό πας στην Πολωνία. Αυτό ακούγεται σαν κάτι το οποίο θα έλεγε κάποιος ο οποίος πηγαίνει για άλλους λόγους στην Πολωνία. Λεβόν, τι κάνεις στην Πολωνία? Τίποτα, δεν έχω πει ποτέ. Επίσης κάτι που θα έλεγε κάποιος που... Η Πολωνία έχει πάντα μια δικαιολογία παραπάνω. Γιατί σου λέει εντάξει, λικέρ πατάτας. Ρέι. Σαν το ποτάμι. Η οποία είχε σαν θέση τα originals του Netflix για το international τέλος πάντων κομμάτι, η οποία σιγά σιγά έψησε και τα κατάφερε τους παραγωγούς ώστε να κάνουν τη συγκεκριμένη ταινία, τη σειρά που ξέρουμε. Προφανώς ο λόγος ήταν, έχουμε 8 βιβλία, πας να μου τα βάλεις σε μία ταινία. Πόσο καλά θα πάει αυτό? Το οποίο δούλεψε κάποια στιγμή και έπειτα. Η πλάκα είναι μάλιστα ότι η πρώτη σεζόν του The Witcher κυκλοφόρησε στις 20 Δεκεμβρίου του 2019. 7 ημέρες νωρίτερα, στις 13 Δεκεμβρίου του 2019, είπαν ότι θα βγάλουν δεύτερη σεζόν. Πόσο σίγουροι ήταν ότι θα πάει καλά, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή όλα τα λεφτά. Και ήταν τόσο σίγουροι, μάλιστα, που το Metacritic τους έβαλε 56% και το Rotten Tomatoes 63%. Εντάξει, και μόνο που λες το Metacritic και το Rotten τους έβαλε τόσο, με θίγεις, το ξέρεις έτσι. Κοίταξε, okay, aggregator είναι. Ναι. Προφανώς είναι κάποιοι οι οποίοι λένε το μακρύ τους και το κοντό τους, αλλά από την άλλη υπάρχουν και σωστά παραδείγματα στο Metacritic που βάζουν το σωστό σκορ, πάρα για παράδειγμα το The Last of Us 2. Καλά, άμα να το σοβαρέψουμε. Η αλήθεια είναι ότι... Το προσπέρασε. Ναι. Το προσπέρασε. Άμα να το σοβαρέψουμε, η αλήθεια είναι ότι όταν βγαίνουν κριτικές για τηλεοπτική σεζόν, οι κριτικοί δεν έχουν πρόσβαση στην ολόκληρη τη σεζόν. Κατά κανόνα βλέπουν είτε τα 3 είτε τα 5 πρώτα επεισόδια. Ακριβώς. Οπότε πάντα λείπει κάτι. Σε άλλες σειρές, ας πούμε το Mandalorian, δεν είχαν δώσει καν access. Οπότε αυτό θεωρήσανε. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιχνίδια. Όταν δεν μας δίνουν, ξέρω εγώ, keys νωρίτερα για να μπορούμε να τσεκάρουμε actual το παιχνίδι για να γράψουμε μια κριτική, να κάνουμε βίντεο ή οτιδήποτε. Θεωρούμε ότι είναι
έχει παιχτεί. Τέλος πάντων, κατάλαβες, γιατί συνήθως έχει παιχτεί, κατάλαβες. Το πιο σιγουράκι με αυτά είναι στο κινηματογράφο. Μόλις σου πούνε ότι τελικά δεν θα γίνει δημοσιογραφική προβολή, λες, α, κατάλαβα. Όχι. κατάλαβα. Τουλάχιστον θα γλιτώσουμε 2 ώρες από τη ζωή μας. Αυτό που κάνεις βέβαια στο Mandalorian είναι τους βάλαν να δούνε το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο επεισόδιο στα καπάκια. Και εντάξει, προφανώς ήταν καλό το πρώτο, και μετά εντάξει, διεθεί η ραμβή. Τα περισσότερα τρίβια τα οποία κατάφερα να βρω για το The Witcher αφορούν όλα τον Καβίλ, ρε φίλε. Πρώτα απ' όλα είναι fanboy. Το άτομο όταν πήρε χαμπάρι ότι πάει να γίνει κάτι σε παραγωγή, κυνήγησε μόνος του το ρόλο. Είπε, θέλω να παίξω αυτό το ρόλο. Δεν περιμέναν ούτε 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 τίποτα. Δεν είχε γραφτεί καν το script όταν άρχισε να ενοχλεί κόσμο για να πάρει το ρόλο. Και όταν γραφόταν το script, επειδή είχε παίξει τόσο πολύ, η βασική writer στη σειρά δεν μπορούσε να σκεφτεί κάποιον άλλον. Δηλαδή, όλες οι σκηνές σκεφτόταν με τον Καβίλ. Και σου λέει, τέλος πάντων, δηλαδή, απλά fuck it, πάμε. Προσπαθώ να ξεπεράσω την ιδέα ότι το μόνο που σκεφτόταν ήταν το Καβίλ. Όντως, αυτά τα οποία υπόθηκαν είναι σωστά. Μάλιστα, η casting director για τη συγκεκριμένη σειρά πέρασε 200 άτομα από οντισιόν. Παρ' όλα αυτά. Εντάξει. Αφού είχε κολλήσει στο μυαλό της Hastings ο Καβίλ, τελείωσε εκεί πέρα το πράγμα. Τι να γίνει. Δυσκολεύομαι να κάνω αυτό το επεισόδιο, δεν μπορώ να δουλέψω κατά αυτή τη στιγμή. Δύσκολη εγχείρηση να βγάλει τον Καβίλ από το μυαλό μια γυναίκα. Πάλι στο δικό μου κανάλι έρχεται και τα λέει. Άμα δείτε τα βίντεο του Comedy Lab, είναι αυτό που κρατάει την ισορροπία με όλου του κάφρου. Ήταν μια πολύ δύσκολη εγγραφή σεναρίου, μια και προσπαθώ να ξεπεράσω το επώνυμό τη. Η μεγαλύτερη δυσκολία για εκείνη ήταν να γράψει κάτι το οποίο είναι medieval, και ειδικά μετά από πόσα χρόνια υπήρχε το Game of Thrones τέλο πάντων. Οπότε περιμένανε συγκεκριμένα πράγματα οι θεατέ. Το πράγμα όμως άλλαξε μόλις κατάλαβε το γεγονός, ή τουλάχιστον συνειδητοποίησε, ή τουλάχιστον ήθελε να συνειδητοποιήσει και ξέρεις, υποσυνείδητο εν σιτ. Το γεγονός ότι είναι μια ιστορία για μια οικογένεια και τρεις πρωταγωνιστές, και είναι μια πολύ ανθρώπινη ιστορία, αν εξαιρέσει όλα τα spells, μπλιμπλίκια και όλα τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν. Προφανώς προσπάθησε να κρατηθεί όσο πιο μακριά γινόταν το παιχνίδι, δηλαδή το πρώτο πράγμα που βγήκανε είναι σε φάση φτιάχνουμε σειρά Witcher και δεν έχει σχέση με το παιχνίδι. Δηλαδή, κατευθείαν πήγαν να το κόψουν, αν και υπήρχε μία σκηνή η οποία είναι τραβηγμένη. Βασικά είναι παρμένη από το παιχνίδι και δεν είναι από το βιβλίο. Και αυτό είναι εκείνη η σκηνή με την πανιέρα που είναι, ξέρω εγώ, ο Witcher εκεί πέρα που αράζει. Αλλά ο Καβίλ είχε φάει τόσες πρωτεΐνες και τα λοιπά και γίνει έτσι μπρατσαράς και λένε τι κρίμα που είναι να τα αφήσουμε έξω. Ας τον δείξουμε λίγο καλύτερα. Ναι. Σε σχέση με το παιχνίδι που είναι λίγο, βλέπεις την ξύλινη την πανιέρα, κανένα χέρι, καμιά γάμπα και τέτοια. Είναι πραγματικά το πιο δύσκολο επεισόδιο που έχουμε γυρίσει. Δεν έχετε ιδέα. Δεν έχετε ιδέα. Είχε ανακρίβει στο παιχνίδι, γι' αυτό θέλουν να το. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Υπάρχουν πολλές αλλαγές έτσι κι αλλιώς σε σχέση με τα βιβλία, γιατί τα παιχνίδια είναι και λίγο διασκευές και ειδικά από ένα σημείο και έπειτα προχώρησε η City Project αλλιώς. Άρχισε να κάνει περισσότερο τα δικά της. Είναι το ίδιο με τα μυθιστορήματα του Γκλουκόφσκι, το. Γκλουκάφσκι. Ανάλογα με το αν είσαι Αμερικανός ή Ευρωπαίος. Αν είσαι πολιτισμένος. Απ' τη Λάρισα, πώς το λέω. Τα μυθιστορήματα μέτρο, τα οποία έχουν γίνει παιχνίδια, τα οποία επίσης ακολουθούν έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι είναι ο πρωταγωνιστής στα βιβλία. Μιλώντας για παιχνίδια όμως, το κλασικό τραγουδάκι, το Toss a Coin to Your Witcher, που μάλιστα βγαίνει ο τύπος που παίζει τον χαρακτήρα, τον Τζάσκερ, και λέει: εσάς σας κόλλησε τώρα αυτό το τραγουδάκι. Εμένα μου έχει κολλήσει το τελευταίο εξάμηνο. Δεν έχετε ιδέα πόσο χαρούμενος είμαι τώρα που το έχετε κολλήσει κι εσείς. Και μάλιστα υπάρχει ειδικό mod που μπορείς να το κατεβάσεις για να βάλεις το τραγούδι αυτό μέσα στο παιχνίδι το actual. Υπάρχουν mods για τα πάντα, έτσι. Η τύπισσα η οποία κάνει τη φωνή της Jennifer στο παιχνίδι είναι η τύπισσα η οποία actually μέσα στη σειρά είναι η headmistress. Τι στον πούτο είναι αυτό. Η Πρίτανης, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Η Πρίτανης. Διευθυντρία. Ναι. Και η Πρίτανης. Η Πρίτανης είναι Dean. Ρε, μου λέει τη μετάφραση και μόλις τη λέω μου το λέει ότι είναι λάθος. Θα τον βάλεις. Το μικρό όνομα της ηθοποιού, ξέρεις ποιο είναι. Όχι. Μαϊάννα. Μάι, κεφαλαίο M. Κολλητό Άννα με κεφαλαίο A. Ποιος την βάφτισε όταν έπαιρνε στο σερβερ. Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού, please enter your username. Αυτή η Jennifer, με τη Jennifer Άνιχτον, έχει καμία σχέση. Δεν μπορώ, κλείστο. Πάμε για άλλο. Ποια μεσαιωνική σειρά σας άρεσε που πιστεύετε ότι πρέπει να τη δει ο κόσμος? Να πούμε και ταινίες. Όχι. Αφού υπέφερα, θα υποφέρεις κι εσύ. Να προτείνω ταινίες. Άντε, πρότεινε. Το Excalibur. Αυτό μου ήρθε και εμένα, ρε φίλε, αλλά. Λοιπόν, εγώ έχω. Έχω την καλύτερη ταινία. Πες. Και το Σάρκα και αίμα. Σάρκα και αίμα. Ναι, Flesh and Blood. Rutger Hauer.
Jennifer Jason Leigh. Πες μας περισσότερο γι' αυτό, γιατί δεν το ξέρω. Μεσαιωνική ταινία, Siege, βιασμοί, Splatter. Δεκαετίας. 90s. Α, μεγάλη μικρή με το συμπάθειο. Πόση σεζόν είναι. Διάρκεια. Α, ταινία είναι, ναι. Λοιπόν, η αγαπημένη μου μεσαιωνική ταινία είναι η Υπότες Ελληνής Τραπέζης. Α, νομίζω θα έλεγες το Lady Hawk, ξέρω εγώ. Το ποιο, το Lady τι? Lady Hawk. Και εκεί ήταν Rutger Hauer. Και εκεί ήταν Rutger Hauer. Να, έχουμε εδώ πέρα το fanboy του... Του Rutger Hauer. Ναι, πραγματικά. Εντάξει, τότε ήταν νούμερο ένα. Α. Πολύ hot τότε. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι όποια ταινία και να φέρεις, όταν πέφτει Monty Python, ρε παιδί μου, είναι υπέρα του. Δεν μπορεί να κερδίσει απλά. Η ιερή χειρομομβίδα. Η ιερή χειρομομβίδα. Δηλαδή, μόνο και μόνο τα memes που έχει μετά από τόσα χρόνια. Πότε βγήκε το 70? Το 75 είναι. Α. Οπότε έχουμε μόνο 45 χρόνια από τα memes που γεννηθήκανε. Μάνο. Κατάφερα να θυμηθώ κάτι. Για πες. Εκείνη και σειρά. The Tudors. The ποιοι? The Tudors. Θα μπορούσα να πω Vikings, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να ξέρω κάποιες πληγές για τις επόμενες σεζόν. Ναι. 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 Norsemen, ξέρω εγώ. Το έχω δει επίσης. Φίλε, καλό έτσι. Δηλαδή, μου θυμίζει κάτι ώρες το τραγικό χιούμορ που έχουν κάτι παροδίες σε φάση, ξέρω εγώ, το Scary Movie το 4, το 5. Αλλά έχει και λίγο Monty Python. Ναι. Δηλαδή, πάνε λίγο. Δεν το καταφέρνουν προφανώς γιατί άλλοι, ξέρω εγώ, είναι θεούλιδες. Αλλά. Το δουλεύουνε. Close, ναι. Και αφού το πήγαν προς τα εκεί, υπάρχει και το πιο πρόσφατο βέβαια, το Last Kingdom. Που είναι και αυτό επί της μεγάλης εισβολής των Vikings στην Αγγλία. Με Alfred the Great και τα λοιπά. Και είναι στο τρέχει στο Netflix αυτό κανονικά. Νομίζω έχει και τα δικαιώματα έτσι κι αλλιώς στο Netflix. Ρε φίλε, το μεταξύ. Ξυπόλοιτοι κάποια στιγμή κάνουν charge σε κάτι Γάλλους. Κάτι εκατοντάδες χρόνια μετά. Μαλάκες, χρειαζόμαστε 4 σειρές για αυτό το πράγμα. Ή παπούτσια. Εντάξει, προφανώς και πιάσανε πανούκλα. Παπούτσια λέω, τι πανούκλα. Α, επίσης πιάσανε και πανούκλα, γιατί έτσι πεθαίνουν οι Vikings.